Γεια σας. Λέγομαι Κολύβας Παναγιώτης. Είμαι πτυχιούχος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Σήμερα θα σας δείξω πώς αντιστρέφουμε ένα διαδικό δέντρο αναζήτησης. Πάμε να δούμε. Μέσα στη main βλέπετε αρχικά δημιουργούμε το δέντρο. Μετά βάζουμε τους αριθμούς αυτούς μέσα στο δέντρο. Μετά τυπώνουμε όλους τους κόμβους. Καλούμε την συνάρτηση που εκτελεί την αντιστροφή. Και μετά ξανατυπώνουμε όλους τους κόμβους. Η δημιουργία γίνεται με αυτή τη συνάρτηση. Η εισαγωγή γίνεται με αυτή εδώ τη συνάρτηση. Διατρέχουμε τα στοιχεία όλους τους κόμβους του δικού δέντρου με αυτή εδώ τη συνάρτηση. Και στη διάσκηση κατά επίπεδα, τι κάνουμε, δημιουργούμε την ουρά, προσθέτουμε τη ρίζα στην ουρά. Και μετά, όσο η ουρά έχει στοιχεία, όσο δηλαδή υπάρχουν κόμβοι να προσθέτουμε από το διαδικό δέντρο μέσα στην ουρά, απομακρύνουμε τον τρέχον κόμβο, αντιστρέφουμε εδώ πέρα τους δείκτες και μετά βάζουμε τον δείκτη τον αριστερό και το δεξί του τρέχοντος δείκτη στην ουρά. Η ουρά είναι αυτή εδώ. Η ουρά είναι αυτή, ένας πίνακας που έχει δείκτες που δείχνουν σε κόμβους. Πρέπει να δημιουργήσουμε την ουρά και στην ουρά τι κάνουμε, ή προσθέτουμε στο τέλος του πίνακα ή στην αρχή. Καταλάβατε, είναι πολύ απλό. Σας δείξω, το τρέξω εδώ το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε. Αρχικά προσθέτονται οι κόμβοι στο δέντρο. Έτσι. Και το δέντρο είναι, θα σας δείξω τώρα. Το δέντρο μας είναι αυτό εδώ. Το δείτε τώρα, να το. Βλέπετε εδώ, πρώτα τυπώνεται με αυτή, πριν αντιστραφεί το δέντρο, πρώτα τυπώνεται η ρίζα, μετά το αριστερό, το δεξί. Το αριστερό υποδέντρο και μετά το δεξί. Βλέπετε εδώ πρώτα θα τυπωθεί το 50, μετά το 15, θα πάει αριστερά, όλο αριστερά και μετά δεξιά. Καταλάβατε. Τώρα για το τελευταίο το 91, βλέπετε είναι το τελευταίο, είναι ο μεγαλύτερος κόμβος του δέντρου. Στη συνέχεια, στη διάσκηση νούμερο 2, τυπώνεται πάλι το 50 και μετά προσέξτε, θα εκτυπωθεί αφού πρώτα το αριστερό και μετά το δεξί. Αλλά τώρα έχει γίνει αντιστροφή, άρα θα εκτυπωθεί πρώτα το 62 και συνέχεια θα έρθει το 91 που θα είναι εδώ τώρα. Το 62 και το 91. Ό,τι είναι δεξιά έρχεται αριστερά. Βλέπετε 91, μετά 58 και στο τελευταίο το 3 έχει έρθει δεξιά. Έτσι, βλέπετε εδώ. Πολύ απλό. Αυτό ήτανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο και για ίντερνετ, για PHP, για jQuery θα δείτε, για slideshow. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για Ubuntu θα ήθελα να σας δείξω εδώ πέρα. Αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να εγκαταστήσω κάποιο πρόγραμμα δεδομένων, βίντεο,
εγγραφής βίντεο, ούτε δυστυχώς θα προσπαθήσω και θα προσπαθήσω να ανεβάσω και για προγραμματισμό συστήματος και για διάφορα νήματα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξαναπούμε. Γεια σας.